Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χρυσοβελώνη. Ξέρω ότι τα στριμώξατε από εδώ από εκεί για να μας βγείτε, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα. Ναι, είναι λίγο δύσκολη μέρα, αλλά θα σπιτώσει. Και ξέρω ότι έχετε κοινοβουλευτική ομάδα στις 2, έτσι δεν είναι? Έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα στις 2. Αλλά είχατε και ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο μετά το τρίτο. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο έτσι λίγο περιπετειώδες, το οποίο θα έλεγα δεν κατάλαβα για ποιο λόγο τελικά πήρε αυτή την έκταση όλη αυτή η ιστορία. Τη στιγμή κατά την οποία εμείς οι 7 τέλος πάντων που υπογράψαμε αυτό την επιστολή που στείλαμε με τη μορφή email στο πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ακριβώς επειδή είχαμε κάποιους προβληματισμούς, μας απασχολούσαν κάποια θέματα πολιτικά, κάποια θέματα κοινωνικά, θέματα συμπεριφορών, κρίναμε ότι θα έπρεπε πριν τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο μάλιστα το Εθνικό Συμβούλιο ασχολήθηκε από ό,τι ξέρω διεξοδικά και με τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα, να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και συντονισμένα να πάμε στο Εθνικό Συμβούλιο. Αληθεύει ότι το αρνήθηκε αυτό ο κύριος Καμένος, ότι πρόλαβε να το αρνηθεί και είπε όχι, θα έρθείτε έτσι κι αλλιώς στο Εθνικό Συμβούλιο? Αληθεύει αυτό, γιατί είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Δεν ξέρω, ο κύριος Καμένος αρνήθηκε ότι πήρε επιστολή? Δεν όχι, δεν αρνήθηκε. Είπε ότι πήρε το email. Αλλά είπε ότι πρόλαβε πριν το Εθνικό Συμβούλιο του Σαββάτου να πει ότι έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να έρθετε όλοι. Είναι απαραίτητη η παρουσία σας. Αυτό αληθεύει? Ναι, το είπε αυτό, ότι είναι απαραίτητη η παρουσία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, τι σημαίνει η υποχρεωτική παρουσία όταν κάποιοι βουλευτές ζητούν το αυτονόητο. Θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει πριν το Εθνικό Συμβούλιο. Υπήρχε περιθώριο να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να το ζητήσουμε. Είναι κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει χωρίς να το αιτηθούμε. Ότι είναι αυτονόητο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που το αιτηθήκαμε, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δόθηκε τόση έκταση σε αυτό το θέμα. Κυρία Χρυσο... Υπάρχουν θέματα σοβαρά που πρέπει να μας απασχολήσουν. Και νομίζω ότι σε κάθε πολιτική ομάδα, κόμμα, κίνημα ή οτιδήποτε, πριν πάει κανείς στο Εθνικό Συμβούλιο, Κεντρική Επιτροπή, δεν ξέρω πώς αλλιώς ονομάζεται. Νομίζω ότι είναι αυτονόητη τη κοινοβουλευτική ομάδα. Κυρία Χρυσοβελώνη, καλημέρα και καλή εβδομάδα και από μένα. Η Λίτσα Ιθεοφάνου, τι κάνετε? Καλά. Έχετε μπει σε μια διαδικασία, σε εμπόλεμη κατάσταση είσαστε. Όχι, δεν είσαστε το μοναδικό κόμμα που είσαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι σε εμπόλεμη κατάσταση. Τουλάχιστον έτσι βγαίνει η εικόνα προ τα έξω. Βγαίνει μια εικόνα προ τα έξω. Ίσω όλη αυτή η ιστορία με την κοινοβουλευτική ομάδα που τελικά θα συγκληθεί σήμερα και θα συνεδριάσει είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να λυθούν, αν θέλετε, οποιασδήποτε διαφορές, οποιασδήποτε αμφισβητήσεις. Νομίζω ότι ξέρετε αυτή. Νομίζω ότι αυτή η επιστολή που στείλατε κι εσείς οι 7, δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό, έτσι και οι 7 είχαν στείλει από το Πασόκ και γίνανε και αυτοί μαλλιά κουβάρια και με τον αρχηγό τους τότε. Μήπως αυτές οι επιστολές δημιουργούν κάποιες έτσι παρασκηνιακές ιστορίες και βγαίνουν προς τα έξω αρνητικά για το κόμμα? Εγώ θέλω να σας πω το εξής, και αυτό αποτελεί πεποίθηση και των 7, ότι δεν αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση τον πρόεδρο του κινήματος. Και βεβαίως αναγνωρίζουμε ότι χάρη σε εκείνο δημιουργήθηκε το κίνημα και πορεύεται το κίνημα και πορεύεται πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ανεξάρτητοι Έλληνες, θα παραμείνουμε στους ανεξάρτητους Έλληνες. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε και να στηρίζουμε την πολιτική που χάραξε ο πρόεδρος του κινήματος. Απλώς πιστεύουμε ότι είναι επιβεβλημένη η σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα έπρεπε να έχει γίνει πριν, τέλος πάντων να γίνει έστω και τώρα. Πάντως ο κύριος Κουίκα ζήτησε την παρέτηση τη δική σας και του κυρίου Γιωβανόπουλου. Γιατί δεν χρειάζεται να τα πειράξει? Ακουστήκανε και βαριές κουβέντες. Με ποια ιδιότητα ο κύριος Κουίκ μπορεί να ζητάει την παρέτηση? Με συγχωρείτε, επαναλαμβάνετε, με ποια ιδιότητα. Ναι. Θεωρώ ότι αυτή η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά και μόνον στον πρόεδρο του κινήματος, η λήψη τέτοιων αποφάσεων. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν ανήκουμε σε εκείνους που είμαστε δεμένοι στις καρέκλες μας. Αν θέλουν να παραιτηθούμε, εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως αντίρρηση προς αυτό. Εξάλλου δεν είναι οι καρέκλες εκείνες οι οποίες παίζουν ρόλο. Είναι η πολιτική και η αρχική που ακολουθεί ο καθένας από εμάς. Μήπως έχει κάποια ιδιότητα που δεν την ξέρουμε, κύριος Κουίκ, γιατί πραγματικά... Είναι βουλευτής επικρατείας. Δηλαδή έχει κάτι παραπάνω, γιατί ίσα-ίσα ο επικρατείας δεν έχει και εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Εσείς έχετε εκλεγεί. Ακριβώς. Οπότε διπλά θα έπρεπε, ας πούμε, να είναι
μετράει περισσότερο η κουβέντα. Αυτά τα θέματα, ναι. Αυτά τα θέματα ανήκουν μόνο στον πρόεδρο του κινήματος και σε κανέναν άλλο. Αυτές οι αρμοδιότητες και αυτές, η λήψη αυτών των αποφάσεων. Πάντως, ξέρετε, όταν γίνεται ένα έτσι εθνικό συμβούλιο, βγαίνουν πράγματα προς τα έξω, τα οποία πιθανόν εσείς, όχι πιθανόν, εσείς τα λέτε μεταξύ σας, είμαστε και δημοσιογράφοι, τα λέμε ίσως το τόσο, η τρίχα γίνεται τριχιά, αλλά εν πάση περιπτώσει επί της ουσίας ακουστήκανε άσχημες κουβέντες, γιατί όταν μιλάς για φράξια, όταν μιλάς, ας πούμε, σοβαρό. Για ανταρσία, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ βαρύ. Είναι βαριές κουβέντες, δηλαδή το να σας λέει αντάρτες κάποιος. Ή να σας λέει ότι κάνετε φράξια στον πρόεδρό σας. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κουίκ αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της λέξης που είπε και του χαρακτηρισμού που έδωσε. Αλλά εμπάσχετος φαντάζομαι ότι και αυτός θα δώσει τις απαιτούμενες εξηγήσεις σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σίγουρα. Διότι η φράξη σημαίνει μια συντονισμένη κίνηση, η οποία εναντίον του ίδιου του Προέδρου. Πάντως δεν το έχει πάρει πίσω. Δεν το έχει πάρει πίσω από χθες που το είπε, παρότι το καυτηρίασε και ο κύριος Καπερνάρος. Θα δώσει τις εξηγήσεις. Διότι ή δεν ξέρει τι σημαίνει πράξια, είναι κακόβουλο. Δεν θέλω να πω ότι ο κύριος Κουίκ είναι ανόητος, αλλά ή δεν ξέρει τι σημαίνει, είναι κακόβουλο αυτό που είπε. Μάλιστα. Δηλαδή είναι προσχεδιασμένο, εννοείται, το είχε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και τη δεδομένη στιγμή το έβγαλε. Και ποια είναι η πράξια του Πολωνακίου, γιατί ξέρετε, δεν ξέρω ποιος από όλους μένει στο Πολωνάκι, εγώ πάντως δεν μένω στο Πολωνάκι. Ούτε συχνάζεται. Μα ούτε εσείς, ούτε ο κύριος Καπερνάρος μένει στο Κολωνάκι. Ούτε. Δεν κατάλαβα. Και εμείς τη φράξια του Κολωνακί, ομολογώ. Εντάξει, κανονικά θα έπρεπε να μας τα πει ο ίδιος απλώς. Εντάξει, να μας εξηγήσει. Ναι, ναι. Μια και σας βρήκαμε όμως, να αφήσουμε λίγο, γιατί είναι και ψιλοπαραπολιτικό όλο αυτό, να μπούμε έτσι λίγο και σε μια άλλη διάσταση της πολιτικής μας, γιατί μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ η καθημερινότητά μας. Βγήκε προς τα έξω, βεβαίως ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, το αρνήθηκε αυτό ότι ούτε ένα σέντς δεν θα μειωθεί από τις συντάξεις κλπ. Αλλά τώρα μαθαίνουμε ότι πάει τον Ιούλιο αυτή η ιστορία και θα γίνει και νομοθέτημα ειδικό, το οποίο θα περάσει από τη Βουλή, για να προπληρώνουμε τουλάχιστον οι συνταξιούχοι να τους παίρνουν τα χρήματά τους πιο μπροστά από την ημέρα που θα πρέπει κανονικά να τα δώσουν. Τάχα μου ότι διευκολύνουν, άλλο να στα παίρνω λίγα-λίγα, αλλά να στα παίρνω πριν. Και όχι μετά. Και από ό,τι είδα, ποια είναι η θέση του δικού σας κόμματος σε αυτή την ιστορία, γιατί ο κόσμος έχει πανικοβληθεί. Κυρία Χρυσοβελώνη, επειδή είστε και νομικός, το λέω. Έχει πανικοβληθεί ο κόσμος, γιατί φοβάται ότι θα πάει στις 30 και 31 να πληρωθεί με μειωμένη πάλι τη σύνταξη για μία ακόμη φορά από 25 έως 200 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Τι γίνεται. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και δυστυχώς βλέπετε, για άλλη μια φορά λέμε τελικά αυτοί οι άνθρωποι ποιον κοροϊδεύουν. Διότι όταν λέγανε ότι δεν θα γίνει μείωση των συντάξεων και βλέπουμε τώρα. Μα και τώρα, προχτές ο κύριος Βρούτης είπε ότι ούτε ένα σεντ. Και βγαίνουν οι φοροτεχνικοί, βγαίνουν οι οικονομολόγοι και τον διαψεύδουν. Τι ο κόσμος έχει πάθει πανικό. Ποιον κοροϊδεύουν τελικά, ήθελα να ξέρω. Ποιον κοροϊδεύουν. Αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Ακριβώς. Και το 27 ευρώ, πόσο μάλλον το 200, γιατί μπορεί να φτάσει μέσα 200 ευρώ. Ναι. Είναι απαράδεκτο, είναι τραγικό, είναι ισοπεδωτικό για τον κόσμο. Δεν το συζητώ, αλλά το κυριότερο είναι ότι κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Η θέση δική σας ποια θα είναι, καταλαβαίνω ότι θα είστε απέναντι, αλλά έχετε κάποια πρόταση. Είμαστε παντελώς αντίθετοι. Φαντάζομαι ότι και αυτό θα κουβεντιαστεί εκτός από όλα τα υπόλοιπα σήμερα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Και σαφώς εμείς θα αναλάβουμε κάποια πρωτοβουλία από αυτού. Ναι, γιατί καταλαβαίνετε, εντάξει, ίσως η κυβέρνηση να το έχει στο μυαλό της ότι θα σας τα παίρνουμε λίγα-λίγα για να σας διευκολύνουμε στην εκαθάριση. Ναι, ναι, αλλά όμως μας κόβουν το δικαίωμα των δόσεων στο τέλος που κάνουμε από 3 έως 7 δόσεις και μπορούμε και τα πληρώνουμε. Ακολουθείτε δηλαδή μια πολιτική εντελώς εκβιαστική και εντελώς ισοπεδωτική για τον ελληνικό λαό. Εάν είναι έτσι το πλεώνασμα, όταν είναι ο κόσμος θα πηγαίνει στα σκουπίδια να μην έχει να φάει και να το λένε πλεώνασμα και να έρχονται μετά να σου λένε ότι θα σου δώσουμε 1%, τι να το κάνω εγώ αυτό. Το πλεώνασμα, για να μιλάμε για πραγματικό πλεώνασμα και όχι για αυτό πλεώνασμα, θα έπρεπε να συνδέεται με την ευημερία και την ευτυχία ενός λαού. Ακριβώς. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι το εμφανιζόμενο, το λεγόμενο, το εικονικό, όπως λέμε εμείς, πλεώνασμα, συνδέεται με την απόλυτη δυστυχία και την απόλυτη ισοπαίδωση του ελληνικού λαού. Mm-hmm.
Να πάμε ξανά στα σωματικά σας, που στις 2 έχετε την κοινοβουλευτική ομάδα. Διαβάζουμε έτσι τις τελευταίες ώρες ότι θα πάρει κεφάλαιο ο κύριος Καμένος, ότι η διάσπαση των ΑΝΕΛ, όλοι αυτοί οι πηγαίοι τίτλοι. Εσείς λοιπόν μας λέτε ότι όσο έχετε επικοινωνήσει εσείς 7 μεταξύ σας, δεν πηγαίνετε με την πρόθεση, πάτε να γεφυρωθούν οι διαφορές και όχι με την πρόθεση. Ακριβώς. Να... Έτσι ακριβώς. Απόλυτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί απ' την άλλη βλέπουμε τίτλους εντελώς αντίθετους. Πάτε με αυτή την πρόθεση, αλλά βεβαίως να το υπογραμμίσουμε ότι είμαστε σαφείς ότι θα πρέπει σήμερα να λυθούν τα πάντα. Και όταν λέμε να λυθούν τα πάντα, μόνο ό,τι διαφορές υπάρχουν, όποιοι έχουν ενοχλήσει την κοινοβουλευτική ομάδα και το κίνημα γενικότερα σαν εικόνα, γιατί μην ξεχνάτε ότι επί ένα 20ήμερο ολόκληρο το κίνημα ήταν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, έτσι, τις προηγούμενες μέρες, με τη συμπεριφορά μιας συγκεκριμένης βουλευτής, θα πρέπει και εκεί να ξεκαθαρίσει. Ναι. Για ποιο λόγο συνέβησαν όλα αυτά. Εμείς δεν μάθαμε τίποτα επισήμως, κυρία Χρυσοβελώνη, ποτέ. Ξέραμε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε η κυρία Ραχήλ Μακρύ, ποτέ δεν το μάθαμε επισήμως και ξαφνικά λάβαμε μια κάρτα ευχετήρια για την πρωτοχρονιά ότι παραμένει στους ανεξάρτητους Έλληνες. Χωρίς να έχουμε επίσημη, δηλαδή σίγουρα... Και από την άλλη πλευρά, χθες, ας πούμε, είχε μια συνέντευξη σε μια εφημερίδα, στην οποία είπε ότι έχει στα χέρια της την δήλωση της ανεξαρτοποίησης και αν υπάρχει περιπτώσεις ότι αγράψουν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα θα το πράξει, κάτι που είναι θελώδη πράγματα, δεν το καταλαβαίνω όλα αυτά. Θα τα ξεδιαλύνετε αυτά. Αυτό πρέπει να ξεδιαλύνετε. Πάντως εμείς να κρατήσουμε το ότι ο κύριος Καμένος ουδέποτε είπε αυτό που είπε ο κύριος Κουίκ, ότι πρέπει, οφείλετε να παραιτηθείτε κι εσείς και ο κύριος Γιαβανόπουλος. Είναι μόνο του κύριου Κουίκ. Δεν έκανε καμία τέτοια επίκληση. Ήταν πρωτοβουλία δική του. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε. Δεν μίλησε εκ μέρους του Προέδρου. Αυτό. Όχι βέβαια, δεν νομίζω ότι ο κύριος Κουίκ είναι πόρ παρόλ του Προέδρου, αλλήμωνο. Δεν είναι και εκπρόσωπος, κάποτε ήταν, τώρα δεν είναι εκπρόσωπος. Ακριβώς. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο τώρα. Πολιτικό που λένε, που ενδιαφέρει και τον κόσμο. Πιστεύετε ότι θα έχουμε τριπλές εκλογές? Γιατί του ξέφυγε, του κυρίου Όλιρεν, του ξέφυγε και του κυρίου Μπαρόζο, ότι για τις τριπλές εκλογές κλπ. Λόγω λανθάνουσα λέει ο λαός, την αλήθεια λέγει, τα μπαλώσανε βέβαια μετά. Πιστεύετε ότι θα πάμε για εκλογές και αν πάμε σε εκλογές, εθνικές εκλογές εννοώ, θα έχετε όντως συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι οι εκλογές στην προκειμένη περίπτωση είναι η μόνη λύση για να απαλλαγεί η χώρα. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν τις θέλει τις εκλογές, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν. Θα μπούμε σε μια διαδικασία πάλι. Γιατί τα κόμματα επιμένουν για τις εκλογές? Τώρα, αν αυτό θα γίνει τώρα ή θα γίνει μετά τις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές, πάντως πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα συμβεί σύντομα. Τώρα, οι ανεξάρτητοι Έλληνες πορεύονται προς τις εκλογές με το δικό τους πρόγραμμα. Δηλαδή, είστε έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή, κυρία Χρυσοβελώνη, είστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, εάν σας καλέσουν να κάνετε, να συμμετέχετε και σε εθνικές εκλογές, εκτός της ευρωεκλογές? Είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε, είμαστε ετοιμοπόλεμοι, είμαστε οργανωμένοι, είμαστε συντονισμένοι. Τώρα, το τι θα γίνει και αν θα υπάρξουν συνεργασίες, αυτό θα το δούμε αφού θα γίνουν οι εκλογές και αφού θα προκύψουν οι σχετισμοί. Ξέρετε, επειδή ο Καμένος και με τις κινήσεις του προς το ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα, αλλά και γενικότερα κατά καιρούς με αυτά που άφηνε να εννοηθεί, ότι θα συγκυβερνήσει ίσως. Δηλαδή κάτι που γίνεται με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, κάτι κύριος... αντίστοιχο. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ο Καμένος έχει πει το εξής, ότι με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει κάποια ταύτιση, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει και θέσεις, αλλά πάει προς με τα οικονομικά, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να βαδίσουμε πλέον με τα μνημόνια και να είμαστε διαθέσιμοι των συμβάσεων των δανειακών. Από εκεί και πέρα με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε σημαντικές διαφορές στα εθνικά θέματα, στα θέματα της λαθρομετανάστευσης, από τα οποία εμείς δεν έχουμε σκοπό να παρεκκλίνουμε το παραμικρό, διότι για μας αποτελούν κόκκινες γραμμές. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν οδηγηθούμε στις εκλογές, θα πάει ο καθένας με το πρόγραμμά του και τη θέση του. Βέβαια, είναι γεγονός ότι θα ήταν χρήσιμο στην προκειμένη περίπτωση και σωτήριο για τη χώρα να υπάρχει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, εθνικού σκοπού που θα ασχοληθεί να, αν θέλετε, να απεμπλακούμε από τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις και να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το χρέος διαγράφοντας το επαφές και επονίδιστο. Ναι. Διότι μόνο έτσι, όπως είναι το χρέος αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει δυνατότητα
δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι διαχειρίσιμο, να το πούμε έτσι. Ναι. Και από εκεί και πέρα, μετά τις εκλογές, θα δούμε πώς θα συμπορευτούμε. Πιστεύετε ότι η Προεδρία μας θα μας βοηθήσει και στα εσωτερικά μας? Για είναι φρουφρού και αρώματα αυτά. Ναι, νομίζω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για την, για την Προεδρία. Χρησιμοποιείται και η Προεδρία σαν μαξιλάρι, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι. Η Ευρωπαϊκή εννοώ Προεδρία, δεν εννοώ για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί γινόταν και για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όχι, όχι, αυτό σε ένα χρόνο θα το συζητήσουμε. Εννοώ για την Προεδρία που είμαστε τώρα πρόεδροι στην Ευρώπη. Θέλω να πω το εξής. Ναι. Ότι σαφέστατα οι ανεξάρτητοι Έλληνες λέμε ότι θα ευχόμαστε, διότι το διαφορετικό θα ήταν και περίεργο, να είναι επιτυχημένη η Προεδρία. Βεβαίως υπάρχουν θέματα πολύ σημαντικά, το θέμα παράδειγμα της λαθρομετανάστευσης, της ΑΟΣ και της ανεργίας, αλλά βέβαια της ανεργίας δεν ξέρω πώς μπορεί να διαχειριστεί όταν έχει φτάσει σήμερα στο 27,8% η ανεργία. Αλλά η θέση μας είναι ότι θα πρέπει πρώτον η Ελλάδα να αποκτήσει μια εθνική πολιτική και στη συνέχεια μια ευρωπαϊκή πολιτική στα θέματα αυτά. Και ότι βεβαίως ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρατήσουν την εθνική τους ταυτότητα και την εθνική τους κυριαρχία και να μην μπουν υπό την ηγεμονία της Γερμανίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ κάπου να σας αφήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Το απόγευμα θα έχουμε εξελίξεις. Θα είμαστε σε επαφή. Θα είμαστε σε επαφή. Καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και όλα τα καλά το μεσημέρι. Καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας. Να είστε καλά.